είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Υπάρχουν πράγματα που προσπαθούμε να διορθώσουμε στην ομάδα. Να διορθώσουμε σε σχέση με τη φιλοσοφία τη δική μου στο παιχνίδι. Τα παιδιά νομίζω ότι ανταποκρίνονται σε αυτό που εγώ σκέφτομαι στο μπάσκετ. Τους ταιριάζει πιθανόν το παιχνίδι αυτό που εγώ πρεσβεύω στο μυαλό μου και νομίζω ότι πολύ γρήγορα το κάνουν πράξη. Έχω ξαναπεί ότι ένα βασικό συστατικό αυτής της δουλειάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την ψυχολογία. Ένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει μαγικά σε 10 μέρες και να δουλέψει πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτό έχουν πατήσει όλοι και εγώ και οι συνεργάτες μου, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή και στο σκάουτινγκ αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας των παιδιών. Και βλέπετε μια ανάταση ψυχολογική, παιδιά που σουτάρουν με ελευθερία, παιδιά που σουτάρουν με πιστεύω. Και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή στην ομάδα αυτές τις 4 εβδομάδες. Το μαγικό ρευδάκι το δικό σας έχει να κάνει δηλαδή καθαρά με την ψυχολογία, coach, γιατί 3 παιχνίδια, θα ξαναπώ για ακόμη φορά, στον πάγκο της ομάδος, 3 νίκες σε δύσκολες έδρες. Ναι. Αντίπαλοι πάρα πολύ δύσκολοι. Ναι. Δεν είναι τυχαία ίσως κάποια Κοιτάξτε, πράγματα. Δουλεύουμε με τους συνεργάτες μου εδώ, με τα παιδιά σε εξαιρετικό βαθμό πάνω στο σκάουτινγκ. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βάλουμε κάποια στοιχεία αντιμετώπισης. Νομίζω ότι και τα χαρακτηριστικά και τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά και αυτές, αν δείτε, έχουμε σταματήσει τα μεγάλα όπλα των ομάδων. Δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και σας λέω, σε δεύτερο χρόνο προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα, να μην παίξουμε στατικά, γιατί έχουμε τους παίχτες να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι η ψυχολογία της άμυνας μας δίνει το κάτι παραπάνω στην επίθεση να είμαστε εύστοχοι, γιατί είναι δεύτερη εβδομάδα που έχουμε 46% τρίποντο εκτός έδρας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Ρεκόρ. Το σούτ αυτό είναι ψυχολογικός φωνιάς για τον αντίπαλο. Αν μπορείς να ευστοχείς, νομίζω ότι σου δίνει πλεονέκτημα όποια μέσης. Ο στόχος της ομάδας, coach, γιατί θυμόμαστε όλοι την πήρατε από πολύ χαμηλά στον πίνακα της βαθμολογίας και με τις συνεχόμενες νίκες έχει αναρριχθεί πολύ πιο ψηλότερα και κάνει μια προσπάθεια για να αποφύγει την επικίνδυνη ζώνη. Όπως βλέπετε, την πήρα την ομάδα κάτω από τη γραμμή της ζώνης και είναι ακόμα κάτω από τη γραμμή της ζώνης. Δηλαδή, δεν έγινε τίποτα. Η ομάδα κάνει 3 νίκες και είναι πάλι κάτω από το μαρούσι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Χρειάζεται προσπάθεια κάθε εβδομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι πραγματικά κρίσιμα. Όποιος δεν παίξει ένα Σαββάτο καλά θα χάσει, είτε παίζει στο γήπεδο είτε παίζει εκτός. Όποιος παίξει καλά ένα Σαββάτο θα κερδίσει, είτε παίζει μέσα είτε παίζει έξω. Αν εξαιρέσει το Περιστέρι, οι υπόλοιπες ομάδες όλες κυμαίνονται πάνω σε ένα. Ουσιαστικά σε μια σταθερά, νομίζω είναι λίγο πολύ κοντά στο επίπεδο το αγωνιστικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω χαρητήρια και στον coach και για την ατμόσφαιρα της ομάδας στο γηπέδο. Θεωρώ ότι και το χειροκρότημα για μας ήταν πολύ μεγάλη επιβράβευση του κόσμου. Σαφέστατα. Πραγματικά χρειάζεται τον μπάσκετ, την Καστοριά ή τέτοιες πόλεις που να βοηθήσουν στην αναρρίξη του μπάσκετ. Νομίζω ότι συγχαρητήρια και στον κόσμο και στον coach και στην προσπάθεια. Ναι. Νομίζω ότι χάσαμε δίκαια από μια ομάδα που ήταν στο γήπεδο με πολύ περισσότερη ενέργεια και πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Όπως και ο κόσμος, 44% στο τρίποντο σε συνάρτηση με 17-18 δικά μας λάθη. 10 χαμένες βολές. Μπορεί να έρθει καμιά φορά να λένε αλήθεια, αλλά είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Ήταν σε επηρέασε πάρα πολύ στο να ηγηθούμε. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ομάδας του εθνικού. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μετά το πρώτο 7-8 λεπτό τον ρυθμό. Ήμασταν πολύ κακοί στο αμυντικό transition, όπου δεχτήκαμε τρίποντα. Δεν μπορούσαμε να περιορίσουμε το κομμάτι του εθνικού. Ξέραμε ότι είναι αυτό το ένα βασικό κομμάτι της επίθεσής του, αλλά πνευματικά φάνηκε μέσα στο παιχνίδι ότι δεν μπορούσαμε να προσαρμοστούμε. Και δυστυχώς αυτό το κυνήγι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε συνάρτηση με τα πολύ ψηλά ποσοστά, δεν μας άφησε να μπούμε στο παιχνίδι. 2-3 βία στα λάθη επιθετικά και στο 3ο δεκάλεπτο που πλησιάσαμε, μειώσαμε στους 5 πόντους. Αν ίσως αν εκεί κάναμε, πλησιάζαμε, να αλλάζει εικόνα του αγώνα. Αλλά σαν να λέω, ο τεχνικός στάθηκε πολύ καλύτερα μέσα και από εμάς και ήταν μια δίκαιη νίκη. Και σήμερα τώρα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας με την Λιβαδιά.
Με τη Λευκάδα, συγγνώμη. Άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Όπως μου πήγε και άλλη φορά, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Δεν υπάρχει εντός εκτός αν εσύ δεν παίξεις ή αν την ομάδα βρεθεί σε υψηλά standards, θα κερδίσει. Γνωρίζουμε ότι έχει πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας. Θα πρέπει να δούμε τα λάθη που κάναμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να πάμε μια καινούργια αγωνιστική, γιατί ξαναλέω ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Θέλουμε βήμα-βήμα, τις νίκες πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να μείνουμε στην κατηγορία. Μπορεί με δημοσιογράφες πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, να κάποιες φορές να ζητάτε κάτι παραπάνω με βάση το πλασάρισμα, αλλά αν δείτε τη θέση δική μας με τη θέση που οδηγεί στα play-out, νομίζω είναι 2-3 βαθμοί. 2-3 νίκες δεν είναι. Είναι όλες οι ομάδες πολύ κοντά. Κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ό,τι είναι και πόσο μάλιστα τώρα που είμαστε και στο δεύτερο γύρο. Κάθε παιχνίδι τελικός, κάθε παιχνίδι που έφυγε δεν γυρίζει πίσω και πρέπει να μαζέψουμε τους βαθμούς και τις νίκες που θέλουμε, προκειμένου να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από εκεί και πέρα μετά, αφού σωθούμε, να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Αλλά μέχρι να σωθούμε και όπως δούμε τα πράγματα, οι νίκες που χρειάζονται οι ομάδες θα είναι πολύ ψηλά. Νομίζω 13-14 θα είναι τουλάχιστον. Ναι, βέβαια, παίξαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Θεωρώ ότι παίξαμε μια ομάδα πολύ ποιοτική, με πάρα πολλούς καλούς παίχτες που ξέρουν την κατηγορία χρόνια. Το συζητάω, ο Γιάννης, ο Γλαμάνος, Αριθμίδης και άλλα παιδιά. Εμείς όλη την εβδομάδα δουλέψαμε σε κάποια στοιχεία που είχε ο αντίπαλος. Πώς έχει να κάνει, να τώρα που είναι και δίπλα μου, Κυριακόπουλος, στο πικ εν ρολ του. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Συμπαίκτη σου να πούμε, βέβαια. Ναι. Mm-hmm. Παλιά ήταν συμπαίκτη μου. Και περιορίσαμε, πιστεύω, αυτό το κομμάτι. Περιορίσαμε, βέβαια, το κομμάτι του Καγλαμάνου στον εφεδιασμό που έχει κάποια τρίποτα τέτοια. Σταματήσαμε κάποια τρίποτα τέτοια. Ελέξαμε, πιστεύω, αρκετά καλά τα rebound, γιατί είναι μια ομάδα ψηλή. Οπότε ήμασταν σε συνδυασμό με την ευστοχία μας. Μπορέσαμε και πήραμε ένα παιχνίδι σχετικά εύκολο, όπως φάνηκε στο τέλος. Mm-hmm. Ήσασταν καλά διαβασμένοι, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Mm-hmm. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ήρθατε με πολύ καλή ψυχολογία, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι ήταν η προηγούμενη νίκη μέσα στην Πάτρα. Πιστεύεις ότι έπαιξε και το ρόλο της και αυτό? Κοίταξε, εμείς ήμασταν. Σε μια περίοδο που με πολύ άσχημα αποτελέσματα, κακή ψυχολογία, κάναμε μια νίκη με τον Παπάγου, πιστέψαμε πολύ την νίκη μέσα στην Πάτρα, την καταφέραμε, οπότε ξέρεις, καμιά φορά όταν κάνεις τέτοιες μεγάλες νίκες, η ψυχολογία ανεβαίνει και κάνεις πράγματα τα οποία όταν η ψυχολογία είναι κάτω δεν μπορεί να τα κάνεις. Ο κόσμος μας έχει δώσει την ελευθερία να κάνουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Σάβα Σιμεωνίδης ήρθε, 3 παιχνίδια στον πάγκο, 3 νίκες. Τι ήταν αυτό που άλλαξε σε εσάς τους παίκτες? Σας είπα, πάνω απ' όλα, όταν έχει ένας προπονητής στη μέση της χρονιάς που λέμε, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί όμως να αλλάξει την ψυχολογία, που είναι σημαντικό, και να βάλει σιγά σιγά το λιθαράκι του. Πιστεύει πάρα πολύ στον τρόπο του παιχνιδιού αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Το δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση, οπότε βγαίνει αυτό που σας είπα το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι. Εντάξει, είχαν μεγάλο ποσοστό ευστοχία στα σου, δεν ξέρω πόσο τελειώσανε με 40, δεν ξέρω πόσο τις 100. Δεν νομίζω ότι έχεις ξαναγυρίσει αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, αυτό δημιουργεί αυτόματα ψυχολογία καλύτερη, πατάνε καλύτερα στο γήπεδο και τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Εμείς δεν ήμασταν στην καλή μας μέρα και επιθετικά. Κυνηγάγαμε συνέχεια στο σκορ. Σαν κάποια στιγμή κλείσαμε λίγο την ψαλίδα, φτάσαμε στους 5 πόντους, νομίζω, 5-6 πόντους. Εκεί πέρα ήταν το, πιστεύω, το διάστημα που θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Απλά δεν ξέρω, κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις στην επίθεση και κάποια ξανά σουτ που βάλαμε, τελειώσαν το παιχνίδι. Στο τέλος ήταν διαδικαστικό, ήταν δύσκολο να γυρίσει, αλλά το προσπαθήσαμε. Προχωράμε τώρα, εντάξει, ήταν μια κακή είδα για μας, στο γήπεδό μας. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Περιμέναμε, Γιάννη, να έχει αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι σήμερα. Ξέραμε ότι ο Εθνικός είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Είχαμε προετοιμαστεί. Ξέραμε ότι έχουν επικίνδυνους παίχτες που σουτάρουν περιφερειακά και ήθελε μεγάλη προσοχή. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας από Δευτέρα και να προετοιμαστούμε για το άλλο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι εκτός έδρας με την Λευκάδα.
Δεν υπάρχει. Όλες οι ομάδες είναι ίδιες. Δεν υπάρχει καλά. Δηλαδή, άμα παίξεις καλά, θα κερδίσεις. Αν δεν παίξεις, θα χάσεις και τον τελευταίο. Δεν υπάρχει στη βαθμολογία. Εκτός από το Περιστέρι που έχει κάνει κάποιες νίκες και αυτή στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκε. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλους. Ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Πρέπει να ξαναλέω να σηκώσουμε κεφάλι, να δουλέψουμε και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στη Λευκάδα. Τίποτα άλλο. Θα μας επηρεάσει ψυχολογικά η σημερινή ήττα, πιστεύεις? Τι να, δεν νομίζω. Εντάξει, επηρεάζει. Επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Η δουλειά μας πρέπει να, από Δευτέρα να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Τώρα θα πρέπει να πάμε να κερδίσουμε στο άλλο παιχνίδι. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε όλοι που χάσαμε. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και στον προπονητή που δίκαια κερδίσαμε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα διορθώσουμε τα λάθη μας και θα προχωρήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιάννη, μια και ξεκινάει σήμερα ο δεύτερος γύρος. Στον πρώτο γύρο είχαμε πει ότι ήταν ο απολογισμός ικανοποιητικός. Στο δεύτερο γύρο, τι θα περιμένει ο κόσμος της Καστοριάς? Εγώ είπα στην αρχή ότι βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη. Ο πύχης σιγά σιγά ανεβαίνει. Σκοπός είναι, όπως τα έχω πει εδώ πέρα και ο προπονητής, ότι η ομάδα είναι να σωθεί. Mm. Απλά κάποιες φορές κοιτάμε το δάσο και χάνουμε το δέντρο. Έτσι. Κοιτάμε για άλλα πράγματα και ενώ πρέπει να έχουμε άλλα πράγματα. Τα στάνταρ μας και από εκεί και πέρα, όσο προχωράς και κερδίζεις, το βλέπεις μακροπρόθεσμα αυτό. Σκοπός είναι η σωτηρία της ομάδας. Βλέπετε, δεν ξέρω τα αποτελέσματα, αλλά όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλες και θα χρειάζονται πολλές νίκες. Εγώ αυτό που είπα, αυτό θα το ξαναπώ πάλι. Σκοπός είναι η σωτηρία και από εκεί και πέρα βλέπεις το τέλος τι θα κάνεις. Μαζεύεις ταμείο στο τέλος. Ούτε ο πρώτος γύρος λέει κάτι, ούτε το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος. Να μην έχεις κάνει καλό γύρο και να μην πας στο δεύτερο. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι πόσες νίκες έχεις μαζεύει στην αρχή. Στο τέλος μετράει τι κάνεις.